Θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Επειδή έχω μελετήσει την έκθεση της Γκρέβιο, μου κάνει εντύπωση που συζητήσατε τα ωραία τη σημεία και δεν θίξατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που επεσήμανε αυτή η έκθεση και που και εμένα μου έκανε εντύπωση και θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ ουσιαστικό να συμβεί αυτό στην Ελλάδα. Μίλησε για την απόλυτη ανάγκη ύπαρξης κέντρων άμεσης εξέτασης και υποστήριξης θυμάτων βιασμού. Δηλαδή, αυτά στα οποία πηγαίνει η γυναίκα μέσως μόλις συμβεί το περιστατικό, μπορεί να το καταγγείλει, μπορεί να υποστηριχτεί, μπορεί να εξεταστεί ιατρικά, να στηριχτεί ψυχολογικά και να παραμείνει εκεί, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια γυναίκα που βιάστηκε και πάει να το καταγγείλει μετά να γυρίσει σπίτι και να ζήσει όλο αυτό που ξέρουμε όλοι ότι θα συμβεί. Επίσης, η έκθεση της Γκρέβιο τόνισε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη επιτάχυνσης των νομικών διαδικασιών με δωρεάν νομική κάλυψη από το κράτος. Όσο για τις κλίνες και τους ξενώνες, δεν είναι πολύ ευχάριστα τα πράγματα. Βρισκόμαστε πάρα πολύ μακριά από το στόχο που λέει ότι χρειάζεται τουλάχιστον ένας ξενώνας καταφύγιο τουλάχιστον ανά 10.000 κατοίκους. Είμαστε μακριά από αυτό. Θα ήθελα να πω, όσον αφορά τώρα τη βία στον κυβερνοχώρο, ότι πραγματικά μας έχει συγκλονίσει το πρόσφατο περιστατικό κακοποίηση βάρος δύο ατόμων με νοητική στέρηση, που αναπαράγεται σε γνωστή διαδικτυακή πλατφόρμα. Αυτές οι εικόνες της ψυχικής, αλλά και της σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης από έναν άντρα γνωστό σε βάρος δύο υπεράσπιστων πλασμάτων, μας χτυπάει ένα πολύ σημαντικό καμπανάκι κινδύνου. Σύμφωνα με νέα διεθνή μελέτη, θέλω να το ξέρουμε αυτό, τουλάχιστον το 1/3 των παιδιών και των εφήβων με κάποια αναπηρία έχουν υποστεί βία κάποια στιγμή στη ζωή τους. Αυτά τα παιδιά με αναπηρία βιώνουν υψηλότερα ποσοστά βίας και διαζώσεις και μέσω διαδικτυακού εκφοβισμού, με το 38% να υφίσταται κάτι τέτοιο από τους μαθητές ή τους συνομιλίκους τους, δηλαδή χτυπήματα, προσβολές, απειλές, κοινωνική απομόνωση κλπ. Γνωρίζουμε πως αυτά τα εκατοντάδες βίντεο της φρίκης, της ψυχικής, σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης είναι ακόμα διαθέσιμα στην αγορά, αφού η συγκεκριμένη πλατφόρμα δεν τα έχει κατεβάσει. Μιλάμε για 524 συνολικά βίντεο σαπίλας και διαστροφής. Την ίδια ώρα, βέβαια, παρατηρούμε εικόνες που έχουν να κάνουν με τις κινητοποιήσεις για το Πολυτεχνείο, για τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού, να κατεβαίνουν εν ρηπείο οφθαλμού. Εκεί πάντα υπάρχει κάποιος που φροντίζει να κατεβαίνουν κυριολεκτικά εν ρηπείο οφθαλμού. Επειδή καθημερινά, λοιπόν, όλο και πιο συχνά αποκαλύπτονται περιστατικά βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως σε βάρος κοριτσιών και γυναικών που αφορούν στη διαρροή φωτογραφιών ή προσωπικών στιγμών τους, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, να ξέρουμε ότι όλα αυτά είναι μοχλός πίεσης και εκβιασμών στο πλαίσιο κακοποιητικών σχέσεων, ακόμα και μέσω εκδίκησης από πρώην συντρόφους τους. Το ερώτημα είναι, τι θα κάνει η κυβέρνηση ώστε να αντιμετωπιστούν ριζικά τέτοια περιστατικά? Πώς σκέφτεται δηλαδή να αντιμετωπίσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα της ύπαρξης και της λειτουργίας όλο και περισσότερων πλατφορμών και ιστοσελίδων, επίσημων και ανεπίσημων, που βέβαια ανήκουν οι περισσότερες σε επιχειρηματικούς ομίλους, βγάζοντας τεράστια κέρδη από την αναπαραγωγή πορνογραφικού υλικού και περιεχομένου, πουλώντας ακόμα και σκηνές βιασμών γυναικών, κακοποίησης, θυμάτων, τράφικινγκ και πορνογραφικό υλικό με ανήλικους. Ποιες είναι οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το σοβαρό ζήτημα? Η ευαισθησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιτελείων της εξαντλείται μόνο στο κόστος του φαινομένου της κυβερνοπαρενόχλησης στην κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων? Διαπιστώνουμε πως η ύπαρξη και η δραστηριότητα τέτοιων ιστοσελίδων παραμένουν τελειών εκτός του κάδρου, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να σηκώνει τα χέρια ψηλά. Αποδεικνύεται, και το έχουμε ξαναπεί, ότι τέτοια εγκλήματα και στο διαδίκτυο δεν αναπτύσσονται σε κοινωνικό κενό, αλλά στην αρένα μιας κοινωνίας εκμεταλλευτικής, όπου όλα πουλούνται και αγοράζονται.
Θέλω να κλείσω λέγοντας μόνο μία κουβέντα που είπε η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων. Είπε, δεν είναι σάπιοι μόνο οι ηθήνοντες του βίντεο και οι 23.000 άνθρωποι που τα παρακολουθούσαν και πλήρωναν κιόλας, είναι αυτοί που τα αφήνουν να κυκλοφορούν ελεύθερα με πληρωμή, γιατί το μοναδικό πράγμα για το οποίο ενδιαφέρονται είναι οι τρόποι με τους οποίους θα αποκτήσουν επιπλέον κέρδος, άσχετα αν αυτό καταπατά τα δικαιώματα των αμαία, αν τα κακοποιεί τα πλάσματα αυτά και τα διασύρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.